ένα case study από την ηλικία αγορά και τον ιδιαίτερα απαιτητικό και άκρος ανταγωνιστικό κλάδο των online φαρμακείων. Πώς καταφέρνει λοιπόν το boxpharmacy.gr να βάζει κάθε χρόνο όλο το ψηφιακό? Για να μας πούν περισσότερα, είμαι εδώ η Νανά Ιωακιμίδου, εμπορική διευθύντρια της Generation Y, μια εταιρεία με περισσότερα από 2.000 πρώτες σε 24 χώρες, αλλά και η Theodora Chionou, φαρμακοποιός και CEO του eShop. Είμαστε ακόμα ξύπνοι, κυρίες μου. Ο λόγος εξάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ για να ξεκλειδώσουμε λοιπόν την περίπτωση του Box Pharmacy και να δούμε μαζί πώς έχουμε φτάσει στο σημείο να είναι το νούμερο ένα, το πιο δημοφιλές ηλεκτρονικό φαρμακείο της Βορείου Ελλάδος. Και περισσότερο θα κάνουμε zoom στην περσινή χρονιά, όπου θα δούμε με ποιες ενέργειες έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όχι απλά να πιάσουμε στόχους, να ξεπεράσουμε στόχους και να θέσουμε τις βάσεις για να έχουμε από εδώ και πέρα συνεχώς να πιάνουμε και καινούργιους στόχους και καινούργια υψηλά ρεκόρ. Λίγα λόγια για να γνωριστούμε καλύτερα. Ως Generation Y δραστηριοποιούμαστε σε όλο το φάσμα του Digital Transformation και κατέχουμε αυτή τη στιγμή ηγετική θέση στο e-business, έχοντας υλοποιήσει τα περισσότερα custom έργα, τόσο B2C όσο και B2B προσανατολισμού. Εξάγουμε τεχνολογία και τεχνογνωσία σε όλο τον κόσμο με τα 2.500 ενεργά projects και συνεργασίες που διαθέτουμε, ενώ αυτή τη στιγμή καταλαμβάνουμε περίπου ως εμψυχοδυναμικό αγγίζει τα 150 άτομα, εξειδικευμένους επαγγελματίες, all in-house, απασχολούμενοι στα 9 business units που έχουμε εσωτερικά. Πάμε να δούμε λίγο το ιστορικό του Box Pharmacy και πώς φτάσαμε, από πού ξεκινήσαμε και πώς φτάσαμε στο 1:40. Εγώ είμαι η Theodora Chionou, είμαι φαρμακοποιός, δεν είμαι e-commerce expert, οπότε θα μιλήσω λίγο διαφορετικά. Ξεκίνησα το 2006 όπου άνοιξα το δικό μου φαρμακείο. Και από την αρχή, ήταν λίγο πριν την κρίση, και από την αρχή έψαχνα τρόπους να αυξήσω το πελατολόγιο μου και να αυξήσω και τον κύκλο εργασιών σε μια δύσκολη σχετικά περίοδο. Το 2012, έχοντας μόλις γεννήσει το δεύτερο παιδί μου και ενώ είμαι σπίτι, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και χρειάζεται οπωσδήποτε, πολύ δύσκολο να παρμηθευτώ διάφορα πράγματα και χρειάζεται οπωσδήποτε να κάνω ένα online φαρμακείο. Εκείνη τη στιγμή μου ήρθε επιφύτηση, νόμιζα ότι μόνο εγώ το σκέφτηκα, ότι ανακάλυψα τον τροχό. Ενθουσιάστηκα με την ιδέα μου. Μετά ψάχνοντας φυσικά είδα ότι αυτό ήδη υπάρχει, το έχουν σκεφτεί άλλοι πριν από μένα και άρχισα να ψάχνω να βρω τον κατάλληλο συνεργάτη για να κάνει την ιδέα μου πραγματικότητα. Εκεί συνεργαστήκαμε με την Generation Y, με την οποία συνεργαζόμαστε ακόμα. Κάθε χρόνο από τότε το Box Pharmacy είναι ανωδικό 20-30% και σε κύκλο εργασιών και σε φίλους και σε οπαδούς και σε ευχαριστημένο κόσμο. Φτάνω σε αυτή τη στιγμή να έχουμε μια ηγετική θέση στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 5/5 αστέρια στο Scrooge, στο Best Price, μέσα στο Facebook page μας έχουμε 4,8 και στο δικό μας site έχουμε 12.000 κριτικές με 9,5 στα 10 αστέρια. Οπότε ακολουθούμε, προσπαθούμε πάρα πολύ να ακολουθούμε αυτό που είπε ο Ιαν Ρότς πριν, ότι το retention είναι πιο σημαντικό από το acquisition. Πραγματικά θέλουμε ο πελάτης μας να είναι ικανοποιημένος και να επιλέξει να ξανά παραγγείλει και να ξανά ψωνίζει από το Box Pharmacy και νομίζω εκεί είναι και η δική μας, ένα από τα στοιχεία που φέραν τη δική μας επιτυχία. Το 2018 ήταν μια χρονιά πολύ καλή για μας. Πάλι υπερβήκαμε το στόχο μας. Είχαμε θέσει ένα στόχο 20%, φτάσαμε περίπου στο 26%. Ισχύσαμε το brand awareness, δουλέψαμε πάρα πολύ στο κομμάτι του loyalty. Δεν ήταν βέβαια το 2018, ήταν αρκετά χρόνια πιο πριν, αλλά το δουλέψαμε ακόμα περισσότερο και βασιστήκαμε πάνω σε αυτό για να τρέξουμε τις διάφορες ενέργειες. Αντιμετωπίσαμε βέβαια προκλήσεις, ο ανταγωνισμός πάντα είναι μια μεγάλη πρόκληση, πολλοί καινούργιοι παίχτες. Το βασικό για μένα, η βασική πρόκληση στον χώρο του online φαρμακείου είναι το profitability, είναι η κερδοφορία, γιατί δουλεύουμε με πολύ συμπιεσμένο ποσοστό κέρδους και πολύ υψηλά κόστη. Το online κατάστημα έχει όλα τα κόστη που έχει ένα φυσικό κατάστημα, αλλά πέρα από αυτό έχει πολύ περισσότερα, κόστη συσκευασίας, αποστολής,
marketing, συντήρηση site, είναι πάρα πολλά επιπλέον κόστη που οι έμποροι και οι επιχειρηματίες συνήθως δεν τα αντιλαμβάνονται. Πιστεύω είναι ένα από τα σημεία, γι' αυτό δεν πάνε τόσο καλά κάποια site. Δεν αντιλαμβάνονται το εύρος των δραστηριοτήτων που πρέπει να έχει ένα online κατάστημα. Και φυσικά το μεγάλο challenge του GDPR που ήρθε το 2018, μας δυσκόλεψε, μας στεναχώρησε, ζοριστήκαμε. Χάσαμε κάποιο κόσμο, χάσαμε περίπου 17% της βάσης μας, αλλά το πολύ σημαντικό είναι ότι τελικά είχαμε αύξηση του revenue που ήρθε από το email marketing κατά 24%. Οπότε ουδέν κακό, μηγές καλού. Γι' αυτό είναι και οι προκλήσεις εξάλλου, για να τις μετατρέπουμε σε ευκαιρίες. Με βάση λοιπόν όλα αυτά, τόσο τη στοχοθέτηση που είχαμε από την Theodora Chionou, όσο και με βάση και τις προκλήσεις που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, ουσιαστικά η στρατηγική που χαράξαμε είναι να δώσουμε όλο μας το attention, όλο μας το focus στο όλο το performance marketing, το performance marketing mix που χρησιμοποιούσαμε και είχαμε θέσει υποδομές στα τόσα χρόνια της δραστηριοποίησής μας. Πάνω σε αυτό λοιπόν δουλέψαμε και βάλαμε καινοτομίες, χρησιμοποίησαμε καινούργιες τεχνικές και εργαλεία και από εκεί πέρα, όπως λέει και η Δώρα, ακριβώς για να πετύχουμε το στόχο του να αυξήσουμε το loyalty, περάσαμε και σε πιο προσωποποιημένη στοχοθέτηση, πιο προσωποποιημένη επικοινωνία. Πάμε να δούμε κατευθείαν σε ποια innovations αναφερόμαστε, γιατί ούτως ή άλλως όταν λέμε για performance marketing mix, όλοι καταλαβαίνουμε, όσοι είμαστε εδώ στην αίθουσα τουλάχιστον, ότι μιλάμε για όλη τη σουίτα όλων των PPC εργαλείων και όχι μόνο. Και τις δυνατότητες που υπάρχουν. Ενδεικτικά λοιπόν, κάναμε focus σε κάποια από τα εργαλεία, βλέποντας, διακρίνοντας τη δυναμική και την προοπτική που ενδεχομένως είχαν, και εκεί ουσιαστικά βάλαμε καινούργιες τεχνικές, πειράξαμε, βάλαμε πράγματα. Όπως για παράδειγμα στα Google Ads, που φυσικά και χρησιμοποιούμε το remarketing, χρησιμοποιούμε και το dynamic remarketing σαφώς. Εκεί όμως για πρώτη φορά βάλαμε και το smart display και σε έναν συντονισμό, συγχρονισμό, συνδυασμό των δύο αυτών καναλιών, καταφέραμε και μόνο από αυτό το κανάλι φέραμε αύξηση των εσόδων κατά πάνω από 3.000%. Αντίστοιχα, στο Facebook δημιουργούμε και χρησιμοποιούμε τα dynamic campaigns στο Facebook. Από ένα σενάριο κάναμε λοιπόν focus εκεί και δημιουργήσαμε 8 σενάρια αυτοματισμός, encounting, δηλαδή έχει και συνέχεια αυτό, ακριβώς για να δούμε τις αντιδράσεις του κοινού και εκεί είδαμε ότι όντως η απήχηση και η απόδοση απέδωσε σε πάνω από 100% επίσης αύξηση των εσόδων από το συγκεκριμένο κανάλι. Θα ήθελα να κάνω μία μικρή, να δώσω λίγο περισσότερη διευκρίνηση σε κάποιες καινοτομίες τις οποίες τις κάναμε εμείς in-house με το τμήμα development της Generation Y, που αναπτύξαμε αλγορίθμους και αυτοματισμούς, όπως για παράδειγμα το out-of-stock script, το οποίο τι είναι, ουσιαστικά είναι ένας μηχανισμός ο οποίος ελέγχει τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εμφανίζονται στις διαφημίσεις του dynamic remarketing και αν τυχόν κάποιο προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο, σταματάει αυτόματα τις διαφημίσεις. Να το επαναλάβω, αυτόματα. Εκεί λοιπόν, για να το πάω και ένα βήμα παρακάτω, όχι απλά τη σταματάει, αλλά μόλις δει ότι επανενεργοποιήθηκαν και είναι ξανά ορατά τα προϊόντα, ξαναξεκινάει τις διαφημίσεις επίσης αυτόματα. Και για να το πάω ακόμα ένα βήμα παρακάτω, διακρίνει όχι απλά αν έχει εξαφανιστεί το URL, αλλά και αν έχει αλλάξει το status της διαθεσιμότητας, μη διαθέσιμο και διαθέσιμο. Και έτσι κάνει αυτόματα λοιπόν την επανεκκίνηση των διαφημίσεων ή όχι. Αντίστοιχα, auto bidding. Καταλαβαίνετε ότι στα τόσα χρόνια που δουλεύουμε performance marketing υπάρχουν, έχουν στηθεί δεκάδες καμπάνιες και εκατοντάδες κυριολεκτικά, για να μην πω χιλιάδες keywords. Σε όλα αυτά έχουμε φτιάξει λοιπόν αλγόριθμο που έξυπνα, με έξυπνο τρόπο κάθε 24 ώρες κάνει auto bidding με βάση διάφορα κριτήρια που έχουμε θέσει εμείς, είτε γενικά για τη διαχείριση του budget που έχουμε, είτε για τον ανταγωνισμό, είτε πολλαπλά κριτήρια. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο, όχι απλώς έχουμε καταφέρει να προστατεύσουμε την επένδυση του συνεργάτη μας και να θωρακίσουμε την κερδοφορία που είπαμε ότι ήταν ένα από τα challenges, αλλά ουσιαστικά προστατεύσαμε και τη φήμη, γιατί φανταστείτε να βλέπω ένα διαφημιστικό, να μου αρέσει, να κάνω κλικ
και να πέφτω σε error page ή στο ότι δεν είναι διαθέσιμο αυτό το προϊόν. Αξία λοιπόν ανεκτίμητη. Να κάνουμε λίγο μία περισσότερη αναφορά και στο email marketing, το οποίο ανέκαθεν είχε ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό της συνολικής κερδοφορίας του Box Pharmacy και στο οποίο αποφασίσαμε να επενδύσουμε ακόμη περαιτέρω για να ουσιαστικά να αντιπαρέλθουμε και το challenge με την μείωση της λίστας μας λόγω του GDPR. Εκεί λοιπόn διασυνδεθήκαμε και με την Contact Pigeon και αρχίσαμε να δουλεύουμε σε αυτοματισμούς. Και αρχίσαμε να έχουμε λοιπόν ακόμα και προσωποποιημένα μηνύματα αναχρήστη με βάση την online συμπεριφορά του και τις αγοραστικές του συνήθειες. A/B testing, ούτως ή άλλως και καθημερινές και τακτικές αποστολές έτρεχαν από την αρχή. Από την αρχή, ναι. Και άμα θες να μας πεις τώρα και δύο λόγια. Το email marketing για μένα θεωρώ ότι είναι η επικοινωνία με τον πελάτη, είναι η υπογραφή και η εικόνα που έχει για το online κατάστημα. Οπότε βάζω πάρα πολύ μεγάλη σημασία στο τι επικοινωνία θα είναι αυτή και τι εικόνα θα δημιουργήσει ο πελάτης για μας. Οπότε το επιβλέπω και εγώ καθημερινά και όλα τα εικαστικά, όλες τις εικόνες, τα πάντα, τις τιμές θα περάσουν και από μένα, γιατί είναι κάτι που θεωρώ ότι χτίζει τη σχέση, όπως όταν θα έρθει ένας πελάτης στο φυσικό μου σημείο και θα μπορέσω να επικοινωνήσω μαζί του, να του προτείνω κάτι, έτσι αντίστοιχα είναι και το email marketing. Και το στοίχημα είναι να μπορείς να το κάνεις αυτό όσο πιο προσωποποιημένο, όσο πιο σχετικό και όσο πιο ενδιαφέρον γίνεται για τον πελάτη. Περάσαμε από διάφορα στάδια, από τα χωρίς καθόλου περιεχόμενο, σε υπερβολικό περιεχόμενο, γκαζέτες που έπρεπε να διαβάσει η εφημερίδα, μέχρι κάτι πιο ενδιάμεσο. Πλέον έχουμε ενσωματώσει σε όλα τα newsletter μας και άρθρο καινούργιο από το blog μας κάθε φορά, προσπαθώντας έτσι να του δώσουμε αξία στην επικοινωνία και να δίνουμε στον κόσμο ένα κίνητρο πραγματικά να το περιμένει και να το ανοίξει. Όχι ότι δεν χρειάζεται βελτίωση, πάντα χρειάζεται, όλα βελτίωσε, αλλά δοκιμάζει, trial and error. Το καλύτερο πάντα. Αποτελέσματα. Αποτελέσματα σε όλα τα βασικά KPIs είχαμε άνοδο και πετύχαμε και ξεπεράσαμε, όπως είπε και η Δώρα πιο πριν, τους στόχους που είχαν τεθεί στην αρχή της χρονιάς. Είτε σε επίπεδο brand awareness που αναφέραμε ότι ήταν η στοχοθέτηση, αυξήθηκαν κατά πολύ και τα brand searches και τα έσοδα από branded searches. Οι επαναλαμβανόμενοι επισκέπτες μας έχουν δώσει τρεις στις τέσσερις αγορές που γίνονται και από εκεί και πέρα και είχαμε ανάπτυξη και σε έσοδα και σε αριθμό αγορών. Όπως ανέφερα και στην αρχή, η απόδοση του ROAS έφτασε το 1:40 και από εκεί και πέρα μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2019 βλέπουμε μήνα με μήνα να πιάνουμε συνεχώς καινούρια ταβάνια, να το πω έτσι. Ποιο είναι το όραμά μας τώρα για την επόμενη μέρα του Box Pharmacy? Το όραμά μας είναι ότι με βάση την πολύ engaged κοινότητα που έχει αναπτύξει εμείς, με βάση και το τμήμα έρευνας αγοράς που έχουμε, θα διεξάγουμε πρωτογενή έρευνα αγοράς σε αυτό το κοινό και το οποίο ουσιαστικά θα δούμε σε τι, από ποιες περσόνες, από ποια προφίλ δηλαδή χρηστών αποτελείται, που δεν σου κρύβω τώρα ότι έχω και μια μικρή περιέργεια να δω ποιο το προφίλ των αγοραστών σου, εντάξει, και από συμπεριφορικά και αγοραστικά χαρακτηριστικά. Πάνω σε αυτό θα αναδημιουργήσουμε όλο το front-end του Box Pharmacy με βάση διάφορα τεστ που θα γίνουν ανά περσόνα στο UI UX. Τώρα, εν κατακλείδη, όλα αυτά να πω από τη μεριά μου και μετά θα δώσω πάσα για να έχεις τον τελευταίο λόγο. Όλα αυτά από τη μεριά μας, λοιπόν, δεν θα ήταν δυνατά να πετύχουμε τόσους στόχους, να έχουμε συνεχώς ανάπτυξη, αν δεν είχαμε δίπλα μας μία Δώρα Χιόνου, η οποία είναι μία γυναίκα η οποία διαθέτει όραμα, έχει προπαντός διάθεση να επενδύσει στην ανάπτυξή της, έχει το επιχειρηματικό ένστικτο να αντιληφθεί και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.